Το κοινωνικό φροντιστήριο ε, του Δήμου Ηρακλείου έχει αλλάξει πλέον ε, στέγη και η έδρα του βρίσκεται στο Καπετανάκιο. Επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε εκπαιδευτικό ίδρυμα στο κέντρο της πόλης προκειμένου να διευκολύνουμε όλους γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς που λαμβάνουν μέρος σε αυτή την εκπαιδευτική δραστηριότητα τις απογευματινές ώρες. Ε, συνήθως ε, προσπαθούμε ε, να εξυπηρετήσουμε τόσο με τα μέσα μαζική συγκοινωνία, του μαθητέ που πηγαίνουν αλλά ανοίγουμε και του άδειου χώρου του σχολείου, ώστε οι γονεί του να παρκάρουν πολύ γρήγορα και να μπορούν να μεταφέρουν από και προ το κοινωνικό φροντιστήριο του μικρότερου μαθητέ κυρίω. Τώρα, όσον αφορά το εκπαιδευτικό προσωπικό. Έχουμε τεράστια αύξηση του εκπαιδευτικού προσωπικού, οι οποίοι αυτή τη στιγμή οι καθηγητές που διδάσκουν αφιλοκερδός, Ανιδιωτελώ και με απόλυτη αλληλεγγύη προ του μαθητέ του, υπερβαίνουν τον αριθμό των 45 ε, καθηγητών, όλων των ειδικοτήτων. Στο κοινωνικό φροντιστήριο, αυτή τη στιγμή φοιτούν πάνω από 120 μαθητέ, και να σημειώσω εδώ ότι έχουμε αφήσει ακόμα ανοιχτά την περίοδο των αιτήσεων, ώστε όσοι μαθητές το επιθυμούν, να μπορούν να λάβουν μέρος ακόμα και τώρα που έχουν ήδη ξεκινήσει τα μαθήματα στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο στόχος μας είναι να προσφέρουμε όλες τις δυνατόν ειδικότητε των μαθημάτων που διδάσκονται εκεί και να προσφέρουμε επίσης διαδικτυακά μαθήματα για τους μαθητές που κατοικούν στην περιφέρεια του Δήμου. Έχουμε μαθητές που χρήζουν βοήθειας, οι οποίοι κατοικούν σε χωριά. Άρα λοιπόν εμείς τους προσφέρουμε διαδικτυακά μαθήματα για να μην αναγκάζονται τα παιδιά να φεύγουν από το χωριό, να επισκέπτονται την πόλη και να χάνουν τόσο χρόνο στο πήγαινε έλα άσκοπα και αντίστοιχα να το διοχετεύουν στην εκπαιδευτική τους δραστηριότητα. Είναι πολύ επιτυχημένα τα διαδικτυακά μαθήματα και συμμετέχουν σε αυτά αρκετοί μαθητές και από την περιφέρεια. Επίσης να πω ότι συμμετέχουν πάρα πολλοί αλλοδαποί ε, κυρίως Ευρωπαίοι πολίτες, αλλά και μετανάστες οι οποίοι έχουν αρκετά χρόνια στην Ελλάδα, στα μαθήματα της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας. Ε, για πρώτη φορά αναγκαστήκαμε να κάνουμε δεύτερο και τρίτο τμήμα, προκειμένου να ικανοποιήσουμε τις πάρα πολλέ αιτήσει που είχαμε προς αυτό το σκοπό. Ε, εδώ να το διευκρινίσω και να πω ότι ε, όσον αφορά ε, τα μαθήματα αυτά, δεχόμαστε ανθρώπους και στελέχη επιχειρήσεων τα οποία αναγκάζονται να μεταφέρουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα από την έδρα μιας ευρωπαϊκής χώρας στην Κρήτη και θέλουν να μάθουν ελληνικά τα οποία να τους χρησιμεύσουν στο επάγγελμά τους. Να πω επίσης ότι είχαμε αρκετές επιτυχίες όσον αφορά α, την επίδοση των μαθητών μας και την εισαγωγή τους σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και το πιο συγκινητικό ότι επέστρεψε Ω καθηγήτρια βιολογία, μαθήτριά μα η οποία πέτυχε στο βιολογικό, ολοκλήρωσε τι σπουδέ τη και τώρα ήρθε ξανά πίσω να μεταφέρει την εκπαιδευτική τη εμπειρία στου νέου μαθητέ του κοινωνικού φροντιστήριου. Αυτό για μα είναι πολύ συγκινητικό και δείχνει ότι αν μη τι άλλο έχουμε επιτύχει τον ανθρώπινο στόχο μα, που είναι η συμπαράσταση, η αλληλεγγύη και η αλληλοβοήθεια στην κοινωνία του Δήμου Ηρακλείου.